κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μία διαμαρτυρία της κυρίας Λεμονή, η οποία ήθελε να πει κάτι για το Λιάγκα. Πείτε το, κυρία Λεμονή, σύντομα. Τίποτα. Απλά λέω, εντάξει τώρα, μία ανάλυση τόσης ώρας για τους έρωτες του Λιάγκα. Μ' αρέσει που λέει και η κυρία Καλαβριζιώτου σε 6 μήνες να τον αφυπνίσει. Για να μην χάσει το κελεπούρι. Οκ. Τι κακή έχετε, κυρία Λεμονή. Ναι, ναι, μερικές φορές έχω ταλέντο στο να βγάζω κακία. Μα και μου αρέσει. Όχι άφασε που ναι. Όχι άφασε που καλέσουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν μου τσονεί. Πάμε σας μα παρακαλώ. Συγγνώμη τώρα. Μην πω τίποτα. Πάμε να δούμε τώρα. Θα σας έρωτα. Πάμε τώρα εδώ στη Σταύλα τη Λούρου. Πάμε στα Σταύλα Λούρου, κορίτσι μου. Παίρνω για τον έρωτα της Κατερίνας καινούργιο, η οποία εκείνη έφυγε και πήγε διακοπές με τον σύντροφο, με τον καινούργιο. Ναι, είχαν κάνει ένα διήμερο στην Έγινα μετά το κλείσιμο της τηλεοπτικής σεζόν. Γυρίσαν στην Αθήνα και τώρα έχουν φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές στην Πάρο. Έχει ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες η Κατερίνα καινούργια από εκεί, αλλά δεν είναι μαζί. Απλά φαίνεται από κάτω ότι τον έχει προσθέσει, τον έχει ταγκάρει στην ουσία ότι είναι μαζί. Δεν έχουν βγάλει κοινές φωτογραφίες μέχρι στιγμής, αλλά είναι και οι δύο στην Πάρο και κάνουν τις διακοπές τους. Αυτές που βλέπουμε είναι από την Έγινα. Χαμηλό προφίλ. Ναι. Η Κατερίνα καινούριο κρατάει χαμηλό προφίλ, θέλει να προστατεύσει τον έρωτά της τον καινούριο και λογικό είναι, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη παρουσιάστρια να της τον πάρει, οπότε καλά κάνει. Γιατί όπως λες, γιατί θανάει πάρακα που είχε γίνει με τον προηγούμενο. Δεν ξέρω. Για το μάτι, βρε, το μάτι. Εν τέλει υπάρχουν το τώρα... Το έφαγε στο κορίτσι, βρε, μη χάρηκα, ναι, μια τον έρωτα. Υπάρχουν τώρα άλλες φήμες, βέβαια. Ότι ο πρώην της Κατερίνας καινούριου, ο Φίλιππος Τσακρίδης, τα έχει με την κυρία Παναγιώταρου. Η κυρία Λεμονή χαίρεται μόνο για τον Κασολάκη και τον Τάιλερ. Άμα δαγκώσω τη γλώσσα μου, θα δει ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Δεν ερωτεύεται. Τους κρίνει. Τους κατακρίνει εδώ. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Σου είπα, άμα δαγκώσω τη γλώσσα μου, θα δηλητηριαστώ. Τέλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά, εδώ που ζούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε τον Άκη Δίξιμο, τον γνωστό τραγουδιστή και ανιψιό του αείμνηστου σπουδαίου τραγουδιστή. Για να δω, ξέρετε ποιον είναι, του Αντώνη Βαρδί. Ήταν, να πούμε, για όσους δεν ξέρουνε, ο Άκης Δίξιμος, ο πατέρας του Άκη Δίξιμου, με τον Αντώνη Βαρδί αδέρφια. Είναι ο ανιψιός του, τον Αντώνη Βαρδί, του σπουδαίου αυτού τραγουδιστή. Ο πατέρας του Άκη Δίξιμου με τον Αντώνη Βαρδί αδέρφια. Έτσι ακριβώς. Και γιατί λέγεται ο ένας Δίξιμος και ο άλλος Βαρδίς? Και ο άλλος λέγεται Δόξα, ας πούμε, αδέρφια. Γι' αυτό έχουν αλλάξει φαρός τα επώνυμα. Είναι αδέρφια. Το ψευδόνυμο. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Είναι αδέρφια. Πάμε λοιπόν γρήγορα να ακούσουμε τι λέει για τον Αντώνη Ρέμο. Ρωτήθηκε για τη φοροδιαφυγή. Εύχομαι, επειδή τον γνωρίζω τον Αντώνη, να τα πράγματα να είναι καλά για εκείνον. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι τραγουδιστές όπως ο Αντώνης έχουν πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές οικογένειες που ζουν μαζί του. Εύχομαι να ξεπεραστεί και να πάρει θετική έκβαση. Είναι ένα πλήγμα για τον Αντώνη Ρέμο, για την καριέρα του? Για την καριέρα του δεν θα το έλεγα. Είμαι σίγουρος ότι του έχει στοιχήσει κυρίως για εκείνον. Τον έχει επηρεάσει και φυσικά αυτό που ακολουθεί συνήθως σίγουρα είναι ψυχοφθόρο. Δόξα τω Θεώ, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, η ζωή συνεχίζεται και προχωράμε όμορφα. Μάλιστα, να πάρω να πούμε ότι οι φίλοι του Αντώνη Ρέμου μιλούν ότι η ψυχολογία του τραγουδιστή δεν είναι και τόσο καλή, του Αντώνη Ρέμου. Μετά όσα έχουν συμβεί, μπορεί ο ίδιος να λέει ότι ναι, θα τα προσπεράσω όλα, ότι δεν με αγγίζουνε, θα κινηθώ νομικά, θα τα κάνει όλα αυτά τα οποία έχει πει, ότι θα κινηθεί νομικά. Πάντως, οι δικοί του άνθρωποι λένε ότι του έχει κοστίσει ψυχικά, εκτός από οικονομικά, γιατί 1,5 εκατομμύριο ευρώ το οποίο του έχει δεσμευτεί τώρα. Όποιος έδωσε στη θέση του και του δεσμεύει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είναι λογικό ότι θα είχε πάθει κοκομπλόκο.
και οικονομικά του έχει στοιχήσει, δεδομένου ότι έχουν δεσμευτεί όλοι οι λογαριασμοί του. Και προκαιρού, μάλιστα, διάφορα δημοσιεύματα λέγανε ότι παίρνει δανεικά από τους φίλους του κτλ. Δηλαδή, είναι και οικονομική συνέπεια. Τα είχε πει ο Γιώργος Γιάνγκας, ξεκάθαρα τα είχε πει ο Γιώργος Γιάνγκας. Ναι, ίδιος, ναι. Ότι το μετέφερε ο ίδιος. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχει γίνει. Είχαμε δυστυχώς μία γυναίκα η οποία κατήγγειλε το βιασμό της από το σύζυγό της και την κακοποίηση των παιδιών της από το σύζυγο, ο οποίος χτυπούσε τα 3 ανήλικα παιδιά του. Κύριε Καμπούρη, σε μένα προφανώς αναφέρεστε. Βεβαίως. Πραγματικά στην Αμφίκλεια, στο Δήμο Αμφίκλεια, στο χωριό Ελάτια της περιοχής Φθιώτιδας, ένας 48χρονος χτυπούσε με μένος και τα παιδιά του, τα τρία παιδιά του, αλλά και τη σύζυγο, την οποία βίαζε και το βράδυ της Τετάρτης η μικρή κοινωνία του χωριού αυτού αναστατώθηκε, διότι αυτός ήταν εκτός αυτού, φώναζε, πετούσε αντικείμενα. Ένα από αυτά χτύπησε την 12χρονη η κόρη του στο πόδι της, αλλά ευτυχώς ελαφρά, κινητοποιήθηκε η τοπική αστυνομία, η οποία έσπευσε μετά από τηλέφωνο που έκανε στην σύζυγο του κυρίου αυτού, του 48χρονου, και αυτός κλειδαμπαρώθηκε, δεν παραδεινόταν, όμως η ομάδα προστασίας... Δεν μιλάμε για κύριο, μιλάμε για ένα απόβρασμα! Τον φερόμενο ως δράστη της κατάστασης αυτής και δεν σας αδικώ που εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος χτυπάει τα παιδιά του, βιάζει τη σύζυγό του αθέλητα, προκαλεί σωματικές βλάβες και μάλιστα συνελήφθη και για κατοχή ναρκωτικών, διότι σε εκτεταμένη έρευνα που έγινε από τους αστυνομικούς στο σπίτι του, ανακάλυψαν και 148 γραμμάρια ακατέργασης κάναβης. Αμέσως παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, του βιασμού, της κατοχής ναρκωτικών και της σωματικής βλάβης. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή για τα περαιτέρω. Η δε σύζυγος, να μιλήσουμε πέρα, και για τη σύζυγο, εδώ. Είναι σημαντικό, κυρία Καμπούρη. Η σύζυγος αρνήθηκε να βάλει το κουμπί του πανικού, το λεγόμενο panic button, όμως δέχτηκε να μπει σε δομή φιλοξενία μαζί με τα τρία παιδιά της. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε εσένα, Σταύρα Λούρου. Η Άντζελα Δημητρίου, λοιπόν, ευχήθηκε στην κόρη της για τη γιορτή της με ένα τρυφερό βίντεο, το οποίο θα μας πεις ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο συνέβη. Γιατί βλέπουμε ότι η οικογένεια δέθηκε ξανά. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Είναι ένα βίντεο λοιπόν που ανέβασε ήδη η Άντζελα Δημητρίου, το οποίο περιέχει μέσα φωτογραφίες από την κόρη της Όλγα, από την παιδική της ηλικία μέχρι και σήμερα. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει βέβαια ότι οι σχέσεις μητέρας και κόρης, μητέρας και κόρης έχουν πλέον αποκατασταθεί πλήρως. Μπορούμε να δούμε και το βίντεο. Για να το δούμε το βίντεο. Είμαι εδώ. Υπάρχω αφού υπάρχεις, για σένα ζω. Είμαι εδώ. Αντέχω αφού αντέχεις, για σένα τραγουδώ. Είμαι εδώ. Κι όσα με λόγια δεν μπορώ να πω, εγώ στα τραγουδώ. Είμαι εδώ. Αυτό ήταν ένα βίντεο το οποίο περιείχε φωτογραφίες, όπως είπαμε, από την παιδική ηλικία μέχρι και σήμερα της κόρης της Όλγας. Πάντως, εγώ συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Άντζελα Δημητρίου, η οποία έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει περάσει πάρα πολλά. Πάμε γρήγορα. Top drop τώρα. Πάμε top drop. Πάμε στα βλουρούσες ένα και top drop. Πάμε να δώσουμε top drop λοιπόν σε ισχυρό σωρό λάμψης και ομορφιάς με βιταμίνη C και υαλουρονικό που το οποίο τι κάνει μας βοηθάει να έχουμε ένα λαμπερό πρόσωπο, ένα λαμπερό δέρμα χωρίς προβλήματα, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψουμε πάρα πολλά χρήματα και χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε επίπονες θεραπείες. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 211-1600 για να κάνετε δικό σας το top drop. Όπως είπαμε, βιταμίνη C και υαλουρονικό. Τα δύο τεμάχια 39,90, το ένα τεμάχιο 24,90. Μόλις κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το πρωτοποριακό προϊόν Top Drop. Ήρθε να δώσει λύση.
ανώδυνα, άμεσα και αποτελεσματικά. Ως εργαζόμενη μητέρα δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το top drop το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top drop η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Ο αποτελεσματικός ορός top drop προλαμβάνει τις λεπτές γραμμές έκφρασης και τις ρητίδες, ανέμακτα και ανώδυνα, χωρίς παρεμβάσεις και ακριβές μεθόδους. Αν θέλετε να εξαλείψετε τις λεπτές γραμμές, να θρέψετε το πρόσωπό σας και να διώξετε τα ορατά σημάδια πρόωρης γύρανσης, οπλιστείτε με τον Top Drop. Εφαρμόζοντας το προϊόν καθημερινά, βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απορροφάτε γρήγορα, ενυδατώνει σε βάθος και λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες. Βελτιώνει θεαματικά την όψη του προσώπου. Το υαλουρονικό σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C συμβάλλει αποτελεσματικά και δρά αμέσως στην εξάλληψη των ρητίδων, τρέφοντας ταυτόχρονα όλο το δέρμα. Το δέρμα σας θα αποκτήσει την υγρασία και την ενυδάτωση που απαιτείται και έτσι θα λάμπετε πραγματικά και η όψη σας θα δείχνει πιο νέα και πιο υγιή. Η βιταμίνη C, που είναι απαραίτητη σε κάθε οργανισμό, έρχεται μαζί με το υαλουρονικό να προστατεύσει την επιδερμίδα, να την ξεκουράσει και να την οχυρώσει με πλούσια αντιοξυδοτική και αντιγυραντική δράση. Το Top Drop υπερτερεί. Είναι το πιο αποτελεσματικό σέρουμ προσώπου με βιταμίνη C, κολαγόνο, εκχυλίσματα περγαμόντου και μανταρίνι. Μία μοναδική σύνθεση που προλαμβάνει και βοηθάει στη μείωση των δυσχρωμιών. Προσφέρει πιο νεανική επιδερμίδα, λάμψη και φωτεινότητα. Βοηθάει στην μείωση των λεπτών γραμμών έκφρασης. Το προϊόν περιέχει χυμό aloe vera σε ποσοστό υψηλό, προσφέροντας όλες τις ιδιότητες του φυτού, ανανέωση, ενυδάτωση και προστασία της επιδερμίδας. Βοηθάει στη φωτεινότητα του δέρματος και αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, τελειοποιώντας την υφή του δερματός σας. Ως εργαζόμενη μητέρα δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το Top Drop το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Διατηρεί τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας σας, καταπολεμά τις κοιλίδες και πολεμά την φωτογύρανση. Top Drop.